Γενέθλια έχει η ΑΕΚ, έγινε 98 χρονών, μάλιστα υπήρχε και σχετικό ποτιστάρισμα και πολύ ωραίο βίντεο φτιαγμένο για τα γενέθλια της ΑΕΚ, 98 χρόνια ΑΕΚ, οι μεγάλες στιγμές και τα κοιμήλια της δόξας συγκεντρώνονται και πάλι κάτω από την ιερή του στέγη. Η ιστορία επιστρέφει εκεί που ξεκίνησε για να συνεχίσει να γράφεται εκεί τον προγόνο μας. Η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος, μόνο αρχή. Πάμε όμως και στα τυπικά, τα αγωνιστικά. Με τον ερχομό του στην Ελλάδα, ο Γρηγόβιακ έχει κάνει εισιτή την παρουσία του στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ ως δανεικός από την Κράσνονταρ. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με το μέλλον του, μιας και έχει συμβόλαιο έως το 24, αλλά με τον πόλεμο δύσκολα θα επιστρέψει στη Ρωσία. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι έχει ταχθεί κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Την πόρτα των γραφείων της ΠΑΕ ΑΕΚ πέρασε ο Στίβεν Τσούμπερ. Εκμεταλλευόμενος και το ρεπό που είχε, μπορεί να μην υπάρχουν πληροφορίες για τον ακριβή λόγο που βρέθηκε με τους ανθρώπους της Ένωσης, όμως μία τέτοια επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περίπτωσή του, με το μέλλον του στην Ελλάδα να είναι άγνωστο και βέβαια να φανεί και αν η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα για να μπορέσει να τον αποκτήσει.